Αστυνομικές περιπολίες με ποδήλατα ξεκίνησαν επίσημα σήμερα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Η παρουσίασή τους στα Χανιά έγινε το μεσημέρι, παρουσία του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης Κωνσταντίνου Λαγουδάκη, αλλά και του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων Γιώργου Λιμπινάκη. Το μοντέλο αυτό θα είναι πλησίως στην καθημερινότητα και στον πολίτη. Έτσι, εκτός από τις αστυνομικές μονάδες, τις έχρωμες περιπολίες, σήμερα εγκαινιάζουμε και στα Χανιά το θεσμό των ποδηλάτων. Εκτός από τα Χανιά, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Ήδη έχουμε 16 ποδηλάτες με σύγχρονα ποδήλατα, άλλα μηχανοκίνητα και άλλα απλά. 6 ποδηλάτες αστυνομικοί με ειδικές στολές και σύγχρονο εξοπλισμό θα περιπολούν κυρίως στην παλιά πόλη αλλά και στο κέντρο των Χανίων σε σημεία που δεν έχουν πρόσβαση αυτοκίνητα και μηχανές της αστυνομίας. Απαριθμούν 6 άτομα και υπάγονται στην τουριστική αστυνομία. Η δράση τους επικεντρώνεται στην παλιά πόλη και σε στενά της πόλης που δεν μπορούν να εισέλθουν αυτοκίνητα και μηχανές. Σύμφωνα με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, πρόκειται για ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνόμευσης που στόχο έχει την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στον πολίτη, παρέχοντας αναβαθμισμένη και ταχύτερη εξυπηρέτηση ντόπιων αλλά και επισκεπτών. Να είναι κοντά στον πολίτη και κυρίως στα κεντρικά σημεία των πόλεων και στα ιστορικά σημεία. Αυτοί έχουν προτίσει να εξυπηρετούν τον κόσμο για πληροφορίες και τους τουρίστες και έτσι τα όλα τα παιδιά τα οποία είναι στα ποδήλατα ξέρουν μία και δύο ξένες γλώσσες ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα για την επικοινωνία των πελατών, η οποία για μας εδώ στην Κρήτη είναι ο τουρισμός. Υπενθυμίζεται πως ο θεσμός αυτός ξεκίνησε στα Χανιά το 2016, ωστόσο σήμερα έχει εξυγχρονιστεί και θα εφαρμοστεί καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, όπως επισημαίνει ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων. Ο θεσμός των ποδηλατών προϋπήρχε στα Χανιά, απλώς εξυγχρονίστηκε με καινούρια ποδήλατα και με καινούριες στολές. Όπως γνωρίζετε, οι ποδηλάτες φέρουν το ατομικό τους οπλισμό, ασύρματους έχουν επαφή με το κέντρο και επιλαμβάνονται σε συμβάντα τα οποία προκύπτουν πέραν των εντολών που έχουν πάρει. Έχει επιφέρει αποτελέσματα τα οποία τα επικροτούν όλοι και ζητούν συνεχώς τις περιπολίες, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές του λιμανιού. Να σημειωθεί τέλος πως οι περιπολίες με ποδήλατα θα πραγματοποιούνται από τις 8 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα.